Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους. Καλησπέρα. Ανδρέα, για μία ακόμη φορά, βέβαια είναι μεγάλος ο ντόρος διότι είναι πολλά τα χρήματα, βλέπουμε ένα νόμο μέσα στην περίοδο την αντιμνημονιακή εν τέλει να αποδεικνύεται ότι λανθασμένα έγινε νόμος του κράτους. Το σχόλιο σου. Εντάξει, υπήρχε μία εκκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου. Το έλεγα και το μεσημέρι, ότι όταν έχεις ένα συνταγματολόγο να νομολογεί ή να προτείνει νόμους, να προτείνει νομοσχέδια και αυτά κρίνονται αντισυνταγματικά, κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν υπήρχε παρκής προετοιμασία ή εν γνώση του εξελίσσονταν τα πράγματα κατά τρόπο που ήξερε ότι δεν θα εξελιχθούν έτσι, αλλά υπό την πίεση των δανειστών έκανε την καρδιά του πέτρα και το προχώρησε. Τώρα, το πρόβλημα τώρα ξεκινάει, που το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να επιστραφούν αναδρομικά και όλα αυτά βεβαίως είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί σε κανένα προϋπολογισμό, σε καμία, αν θέλεις, προετοιμασία του κράτους για αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Ένα ζήτημα το οποίο κληροδοτεί η προηγούμενη κυβέρνηση στη σημερινή, η οποία καλείται να το αντιμετωπίσει. Το πώς θα το δείξει όταν πρόκειται για χρήματα συνταξιούχων, υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά από την άλλη μεριά, όταν τα ταμεία έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν τα ταμεία του ελληνικού κράτους, είναι δύσκολο να πεις ότι αυτές οι λύσεις βρίσκονται εύκολα. Μάλιστα. Μάκη. Καταρχήν, το πρόβλημα είναι το ασφαλιστικό. Εδώ τώρα έχουμε απόφαση της δικαιοσύνης για το ασφαλιστικό, το οποίο είναι οικονομικό θέμα. Βέβαια, προφανώς η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί και προφανώς αυτό που αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να εφαρμοστεί, ασυζητητεί. Αλλά αποφασίζει ο δικαστής αυτή την ώρα τι θα γίνει στο ταμείο. Και δεν ξέρω αν μπορεί. Μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση και να μας λέει τι είναι το δίκαιο. Δεν το αμφισβητώ. Κάθε άλλο μάλιστα. Αλλά μπορεί ο δικαστής να κρίνει τι είναι δίκαιο και τι υπάρχει στο ταμείο? Με συγχωρείς, Μάκη, το ταμείο μπορεί να κρίνει πάνω από το δικαστή. Δηλαδή, ο δικαστής καλά κάνει όμως. Διότι καλά κάνει, προφανώς. Εάν λαμβάνουμε υπόψη τι υπάρχει στο ταμείο, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το ταμείο κάνει τη δικιά του δουλειά, που είναι άδειο. Το ασφαλιστικό αναζητά το δικό του δρόμο, γιατί είναι δυσεπίλητο. Αλλά από την άλλη μεριά ο δικαστής αποφαίνεται εάν είναι σωστό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους ή όχι, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο. Καταρχήν δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα γιατί η αναδρομική ισχύς έχει αφαιρεθεί, οπότε συζητάμε από εδώ και πέρα. Ναι. Είναι μια σοφή έτσι η παρατήρηση του δικαστή. Εδώ να το πούμε αυτό, ότι κανένας δεν έχει να πάρει αναδρομικά. Ακριβώς, με βάση... γιατί έλαβε υπόψη του ότι το ταμείο... Με βάση αυτή την απόφαση. Αλλά δεν μπορεί ο δικαστής να κρίνει. Δεν είναι αρμοδιότητα του δικαστή. Το τι είναι δίκαιο θα το κρίνει ο δικαστής, βέβαια. Το ότι δεν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο όμως, δεν το έχει κρίνει ο δικαστής. Ναι, πριν φτάσει λοιπόν στην απόφαση ο δικαστής να πει αυτό είναι δίκαιο ή αυτό είναι άδικο, ναι, θα έπρεπε ο δικαστής να σκεφτεί ή μάλλον να κρίνει πρώτα την προτεραιά κατάσταση η οποία οδήγησε στο άδειο ταμείο. Και το άδειο ταμείο, παιδιά, εξακολουθεί να υπάρχει έως ναι, και αυτή την ώρα. Αυτό το κάνει ο πολιτικός, όχι ο δικαστής. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Αυτό το κάνει ο πολιτικός, όχι ο δικαστής. Δεν θα έπρεπε ο δικαστής να κρίνει γιατί τα ταμεία της χώρας αδειάσανε? Προφανώς. Δεν θα έπρεπε ένας δικαστής να κρίνει αν υπάρχουν πολιτικές ή άλλες νομικές ευθύνες για αυτούς οι οποίοι έλεγαν λεφτά υπάρχουν και δεν υπήρχαν? Να στο πω διαφορετικά. Για αυτούς οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία και μέχρι τώρα δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός απολύτως τίποτα γιατί χρεοκοπήσαμε. Να σου το πω διαφορετικά. Γιατί ακριβώς δεν υπήρξαν τέτοιες κουβέντες και συζητήσεις. Αυτό δεν είναι δουλειά του δικαστή. Είναι άλλο τι είναι δίκαιο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είσαι καλός εργαζόμενος, τα λες πάρα πολύ ωραία. Εδώ έρχεται λοιπόν ο ιδιοκτήτης του καναλιού και σου λέει: επειδή είσαι πάρα πολύ καλός, πρέπει να αμοιφθείς με 5.000 ευρώ. Αλλά επειδή δεν υπάρχει φράγκο, πάρε 2 εκατοστάρικα και είσαι μια χαρά. Έτσι. Άλλο το δίκαιο, άλλο αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς. Αυτό συνέβη και με την ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε. Και έρχεται τώρα η δικαιοσύνη και λέει: παιδιά, αυτό δεν είναι δίκαιο. Μωρέ, δίκαιο δεν είναι. Αλλά λεφτά που θα βρεθούν. Γιατί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας εξακολουθεί να είναι σε μια κατάσταση τραγική αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία από όλους. Καλό πράγμα είναι η αισιοδοξία. Χρειάζεται και η οικονομία χωρίς αισιοδοξία δεν μπορεί να προχωρήσει. Αλλά όμως η πραγματικότητα είναι ότι δουλεύουν λίγοι για να ταΐσουν πολλούς οι οποίοι δεν εργάζονται, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε οτιδήποτε άλλο.
Αυτά τα θέματα στη χώρα δεν τα έχουμε κουβεντιάσει, δεν τα έχουμε συζητήσει. Ο καλός δικαστής όφιλε να αναφερθεί και σε αυτό. Τώρα για τον νόμο Κατρούγκαλο, ναι, συμφωνούμε. Ο κύριος με το. Έβαζε και το μαντιλάκι πάντα. Το μαντιλάκι σταθερά. Αριστερή με μαντιλάκι όμως, ρε παιδί μου. Όχι αριστερός, κομμουνιστής. Ήταν ένα εντάξει, αλλά αριστερός με μαντιλάκι. Ο αριστερός με το μαντιλάκι, λοιπόν, συνταγματολόγος, κρίθηκε μη συνταγματικός ο συγκεκριμένος κύριος. Η αλήθεια είναι ότι εφάρμοσε κάτι το οποίο δεν τολμούσε κανένας να εφαρμόσει. Και να σας κάνω ένα άλλο ερώτημα. Άντε δεν υπήρχε ο Κατρούγκαλος. Και άντε δεν εφαρμόζονταν ο νόμος το 16, αυτός ο συγκεκριμένος. Και άντε δεν κόβονταν έστω με αυτόν τον τρόπο Κατρούγκαλου οι συντάξεις. Γιατί οι συντάξεις κόπηκαν και ο Κατρούγκαλος έλεγε: μα δεν κόβονται οι συντάξεις, αυξάνονται. Και το πέρασε αυτό. Πέρασε 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά με αυτό το επιχείρημα. Άντε δεν υπήρχε ο Κατρούγκαλος, θα υπήρχε η χώρα. Έχετε την εντύπωση ότι οι δανειστές θα μας δίνανε το μαξιλαράκι? Έσωσε με τη χώρα ο Κατρούγκαλος. Έχετε την εντύπωση ότι οι δανειστές θα μας δίνανε τα 24 δις το μαξιλαράκι τότε για να πουλάμε μετά μούρι και να λέμε, ξέρετε, τα δικά μας ομόλογα, Μάκη, κοίτα πόσο χαμηλά πηγαίνουν. Μα θα υπήρχε στη θέση το ένας άλλος Κατρούγκαλος και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Από πολύ νωρίτερα. Να βάλουμε σε προσκύνημα τις και δεν χρειαζόταν του... να έχει μαντιλάκι. Μετά από αυτό για το ρόλο που έχει παίξει στη σωτηρία του κράτους. Ο συγκεκριμένος. Ο Οκτώβριος θα είναι θερμός όχι μόνο για το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί της Τουρκίας, θα είναι και γιατί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την άλλη άκρη του Αιγαίου, το Γιαβούζ θα κατεβάσει τρυπάνι την ερχόμενη εβδομάδα, στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την ήδη υπάρχουσα τεταμένη κατάσταση, Ανδρέα, μεταξύ της χώρας μας και της... Με τα λίγα που ξέρω, γιατί δεν το ξέρω το θέμα και δεν είναι κακό να λέμε ότι δεν το ξέρουμε, με τα λίγα που διαβάζω επίσης, πρόκειται για κλιμάκωση της πίεσης προς την Λευκωσία, πρόκειται για διπλασιασμό της πρόκλησης που υπάρχει ήδη στο Αιγαίο και μπαίνει πλέον και εντείνεται και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν είναι άσχετη με το timing της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί η τουρκική εξωτερική πολιτική. Ξέρει ότι έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, κάνει αισθητή την παρουσία της, θέλει να είναι στο κάδρο όταν αυτός θα συζητάει για τα ζητήματα αυτής της περιοχής. Μάκη Θεοδωρό. Βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τώρα. Αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, οι Τούρκοι, έχουν ένα γεωτρύπανο πλωτό εκεί σε ένα βαπόρι. Δεν έχουν ένα περισσότερα. Έχουν δύο. Ωραία. Θα αποκτήσουν κι άλλα. Ωραία. Και πάει κάθε τόσο το γεωτρύπανο, δεν είμαι ειδικό, αλλά πάει κάθε τόσο το γεωτρύπανο και τρυπάει για να βρει πετρέλαιο. Βρήκε πετρέλαιο καταρχήν. Και αν το βρήκε, γιατί δεν το έβγαλε. Τι κάνουν, πηγαίνουν κάθε τόσο, κάνουν τρύπε και μα λένε ότι κάναμε μια τρύπα εδώ, κάναμε μια τρύπα παραπέρα. Εάν πρόκειται για ένα σκάφος το οποίο γυρνάει γύρω-γύρω, κάνει τρύπες, αποτέλεσμα δεν έχει, δεν μπορεί να φτάσει στο βάθος που χρειάζεται για να αποδείξει αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι, και είναι μια βόλτα. Δεν είναι και δένια, έτσι. Πώς το λένε. Δεν τη λέει, δεν είναι και δένια. Πέτσινη. Κάνει αισθητή την πώς λέγαμε κάποτε για τις επιταγές. Και συνεχίζει να δείχνει σε όλο τον πλανήτη ότι είναι διεκδικούμενη περιοχή. Εάν δεν έχει τέτοια δυνατότητα, άστο να πάει να κάνει τρύπες τζάμπα. Τουρκία, παιδιά. Δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι θέλει να εμφανιστεί ως εγγυήτρια δύναμη των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, διπλωματικά εντός εισαγωγικών χρησιμοποιεί τα γεωτρύπανα για να υπενθυμίζει το μήνυμα που ρητός έχει στείλει, ότι είναι η εγγυήτρια δύναμη των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Αυτό τι σημαίνει? Πάρα πολύ απλά. Ότι είτε βρει είτε δεν βρει, δεν έχει καμιά σημασία, Μάκη, αν βρίσκει πετρέλαιο το γεωτρύπανο. Το μήνυμα που στέλνει η Τουρκία είναι ότι σε αυτή εδώ την περιοχή δικαιώματα έχω και εγώ. Άρα όπως ψάχνετε εσείς, θα ψάχνω και εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν το βρείτε εσείς και δεν το βρω εγώ, το πολυπόθετο, εν πάση περιπτώσει, σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, είμαι εδώ για να το μοιραστούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν ασκεί διπλωματία. Μιλούμε λοιπόν για διπλωματία, δεν μιλούμε για πετρέλαιο. Μιλάμε τώρα. Μιλάμε για πίεση. Αφήστε η οποία το. Συνυπάρχει της διπλωματικής. Αφήστε το πετρέλαιο. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσεις. Ή κάνεις τον ανήξερο,
και λες ούτως ή άλλως αυτός δεν παίζει. Το κάνεις τον ανήξερο αν είσαι δημοσιογράφος στο Βόλο. Παίζει, αν είσαι ξέρω ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον ανήξερο. Δεν μπορείς να τον κάνεις τον ανήξερο, να συγχωρείς πολύ. Νομίζω ότι και η Λευκοσία και η Αθήνα κάνουν το χαζό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνεις λάθος. Αυτή τη φορά το Γιαβούς μπαίνει σε περιοχή που έχει εκχωρηθεί στη γαλλική αγορασμένη Total από άλλους και στην ENI την ιταλική. Έτσι. Και είναι προφανές ότι διεθνοποιεί ένα πρόβλημα που μέχρι τώρα αφορούσε δύο χώρες και τις χώρες της περιοχής. Όποτε χρειάστηκε να επέμβει, Ανδρέα Γιουρμουτάκη, κάποια λοιπόν από τις χώρες που λες, ειδικά η Γαλλία, το έχει κάνει με εμφατικό τρόπο. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχει κόψει τον βήχα δηλαδή των Τούρκων. Το ερώτημα είναι και αν θέλετε. Απλά δεν κόβεται γενικά ο βήχας των Τούρκων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Διότι όπως όλοι ξέρουν από την αρχή, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει κάθε κράτος σε μια συγκεκριμένη περιοχή και την θέση που έχει, έχει και τη δυνατότητα να πιέζει τα πράγματα. Επειδή είναι προφανές ότι συνδέεται και με το προσφυγικό αυτή η τακτική που ακολουθεί η τουρκική. Όχι μόνο αυτό, κυβέρνηση. Με το προσφυγικό συνδέεται και αυτό που είπε ο Μάκης πριν. Και επίτρεψέ μου να το κάνω αυτό το σχόλιο. Ο Μάκης είπε πριν, αναφερόμενος στην αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου, ότι είναι ασφιχτικά τα πράγματα στο ασφαλιστικό και είναι έτσι. Είναι λιγότεροι αυτοί που δουλεύουν από αυτούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Και αυτό βεβαίως θα δημιουργεί μια ελλειμματική κατάσταση εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πιθανότητα δεν θα πάρουν σύνταξη. Αυτό με έναν τρόπο λύνεται. Εάν πολλαπλασιαστούν οι εργαζόμενοι. Και ένας τρόπος για να πολλαπλασιαστούν οι εργαζόμενοι, τον οποίο τον είχαν σκεφτεί οι Γερμανοί. Να βρούμε πετρέλαιο. Είναι ακριβώς, όχι να βρούμε πετρέλαιο, άστο αυτό. Ναι. Αυτό είναι να πολλαπλασιαστούν οι μη εργαζόμενοι. Αυτοί που κάθονται πλέον με τα χρυσά ρολόγια και τις κελεμπίες και απολαμβάνονται ότι έχουν πετρέλαιο. Αν και το πετρέλαιο δεν έχει καμία αξία στο τέλος με την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι λοιπόν με έναν τρόπο θα πολλαπλασιαστούν. Σε μια χώρα που έχει υπογεννητικότητα, το μεταναστευτικό, αν ήταν αντικείμενο μιας σοβαρής πολιτικής, θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει και το ασφαλιστικό. Αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Άρα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό, Μάκη. Οι Τούρκοι λοιπόν, ωραία, κάνουν τη δική τους διπλωματία με τις κανονιοφόρους και τις φρεγάτες και τα Γιαβούς και το ένα και το άλλο. Εμείς τι κάνουμε? Η Ελλάδα πώς αντιδράει σε αυτή την ιστορία? Πολύ ωραίο ερώτημα και το θέμα είναι πώς. Σε ποιο βαθμό είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ή να τρίξουμε τα δόντια? Και άντε και τρίξουμε τα δόντια. Οι ένοπλες δυνάμεις, ξέρω εγώ, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Από πίσω η κοινωνία είναι διατεθειμένη να παρακολουθήσει τη διαδικασία ή προς το παρόν θέλουμε να αγοράζουμε iPhone των 1.800 ευρώ? Και εντάξει, τώρα δεν βαριέσαι, τώρα τι γίνεται στο Αιγαίο. Αφού βλέπεις τι κάνουμε όλα τα χρόνια και όσες κυβερνήσεις και αλλάξουν, και αυτό πιστοποιεί την δυναμική που έχει η κάθε χώρα, παρά το γεγονός ότι δεν μας συμφέρει να το λέμε. Λοιπόν, καθόμαστε και μετράμε τις παραβιάσεις. Και κάνουμε σαν τον κερατωμένο, ο οποίος μετράει πώς πέρασαν από το κρεβάτι της γυναίκας του. Κάθε ο κάθε υπουργός, ακόμα και ο περίφημος πολέμαρχος Καμένος, φορούσε τις στολές, έλεγε 7 παραβιάσεις είχαμε σήμερα, 15 παραβιάσεις είχαμε σήμερα. Και ένας λογικός άνθρωπος που βγαίνει έξω από τη λογική της πολιτικής, λέει ρε παιδιά, αφού δεν κάνουμε κάτι, γιατί τις μετράμε και το φωνάζουμε και όλα πόσες φορές παραβίαζα τον ελληνικό χώρο? Αλλά υπάρχει και η υιοθέτηση μιας πρακτικής που έχει να κάνει με την ανάδειξη στη διεθνή κοινότητα το ποιος δημιουργεί το πρόβλημα. Και νομίζω ότι η στρατηγική της Ελλάδας αυτή είναι. Δεν είμαστε τα κορόιδα που μετράμε τις παραβιάσεις. Είμαστε τα κορόιδα που μετράμε τις παραβιάσεις, πρώτον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, και δεύτερον γιατί το λέμε στους ισχυρούς για να καταλάβουν ότι το πρόβλημα το δημιουργούν οι απέναντι. Και πώς τιμωρούμε τους απέναντι? Τους λέμε ότι θα αργήσετε να γίνετε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουμε στη διεθνή κοινότητα ότι είναι το άτακτο παιδί της περιοχής κλπ. Αυτά δεν αποδίδουν τίποτα. Μπορεί να αποδώσουν βραχυπρόθεσμα, μπορεί να αποδώσουν μακροπρόθεσμα, μπορεί να μην αποδώσουν και ποτέ. Γιατί εξελίσσονται τα πράγματα εν τω μεταξύ. Αλλά τι άλλο μπορείς να κάνεις? Μετράς τις δυνάμεις και λες άστα καλύτερα. Ίσως και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης, όπως κατηγορήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε καμία αναφορά στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η ερώτηση είναι και στους δύο. Καλά, ο κύριος Μητσοτάκης. Δείχνει μια αλλαγή πλεύση στο πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στην πρώτη συνάντηση προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν ξανά συνάντηση, Ανδρέα. Παραγνωρισμένοι είμαστε. Δεν έχει καμία σημασία. Προσπαθεί να μην αναδείξει το πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά να ρωτήσω κάτι.
και αυτοί που το ανέδειξαν την κέρδισαν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Άλλαξε τίποτα στην τουρκική προκλητικότητα? Θα σας πω κάτι, ότι ο Καραμαλής, ο Μπακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο πρώτος ο οποίος τόλμησε τη δεκαετία του 70, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, να βγάλει την Ελλάδα για αυτό το λόγο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ήταν μια κίνηση λοιπόν η οποία έγινε δεκτή και ικανοποίησε το θυμικό των Ελλήνων και είπαμε επιτέλους ένας πρωθυπουργός που λέει στο ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί να κάνουμε κοινές ασκήσεις με την Τουρκία και αυτοί να κάνουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Αλλά μετά τι έγινε, ξέρετε τι έγινε μετά? Όταν βγει μια χώρα από έναν σχηματισμό, είτε στρατιωτικό είτε πολιτικό, εμπροκειμένου από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, για να ξαναμπεί πρέπει να μην προβάλλουν βέτο οι άλλες χώρες που μετέχουν. Όταν λοιπόν θέλαμε να ξαναμπούμε, γιατί αυτό επέβαλαν τα εθνικά μας συμφέροντα, οι Τούρκοι έβαζαν βέτο πλέον και δεν μας δεχόντουσαν να ξαναμπούμε. Με αποτέλεσμα να γίνει η χούντα του Ευρέν και να πιέσουν οι Αμερικανοί πλέον τον ξενόφερτο δικτάτορα της Τουρκίας να μας δεχθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ιστορία, η καταγραφή. Και με την ουρά στα σκέλη, μετά επιστρέψαμε στο ΝΑΤΟ και δεν μιλήσαμε για καθόλου. Και ξαναγυρίσαμε και είπαμε ευτυχώς που έκανε χούντα η Τουρκία. Γιατί αν δεν είχε γίνει χούντα στην Τουρκία, μπορεί να είμαστε ακόμα απ' έξω. Έχουμε αποφασίσει να το θέσουμε το θέμα και να το κουβεντιάσουμε και να σκεφτούμε τα όρια μας και να πούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Τα ξέρουμε, Βρεμάκη. Απλά δεν τα. Τα ξέρουμε τα όρια μας. Τα συζητάμε. Μα η τακτική μας αυτό δείχνει. Υπάρχει μια Τουρκία η οποία έχει μια φοβερή υπεροπλία. Ακριβώς. Τρομερή δυνατότητα τεχνική. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν την έχουν αυτή. Δεν την έχουν εξυγχρονιστεί. Και λόγω μεγέθους της χώρας. Δεν χρειάζεται. Είναι 80 εκατομμύρια, είμαστε 10 και λιγοστεύουμε διαρκώς. Τι θα κάνουμε? Δεν το κουβεντιάζουμε. Δεν μας αρέσει να τα ακούμε καν. Καθόλου. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.